Βαθαίνει η κόντρα κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ για το κράτο δικαίου και το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου με τον Ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη να υποστηρίζει σήμερα ότι το άρθρο 27, στη διατύπωση του οποίου ο ίδιο συνέδραμε, αναφέρει ότι δεν πρέπει να κοπούν κονδύλια από την Ελλάδα για παραβιάσεις του κράτου δικαίου. Μα η δικιά μου ήταν να μην κοπούν τα κονδύλια. Δεν ήταν να κοπούν τα κονδύλια. Αν θέλετε, αν με γιατί έβαλα θέμα για τον Ζακ για τα Τέμπη, για, τι για τις ανεξάρτητες αρχές, για τα σλάψη δημοσιογράφου, για αυτό. τη δολοφονία Καραϊβά, ζητώ συγγνώμη από τη δημοσιογραφική κοινότητα, αλλά εγώ έτσι δημοσιογραφούσα πάντα και έτσι κάνω τη δουλειά μου τώρα. Όσα υποστήριξε ο Κώστα Αρβανίτη, έγινε ένα αντικείμενο σφοδρή κριτική από την κυβέρνηση, η οποία πίσω από αυτέ τι δηλώσει βλέπει Έλληνε ευρωβουλευτέ να στρέφονται σε βάρο τη Ελλάδα στο Και μάλιστα, καμάρωνε το πρωί, κύριε Βαγγελάτε, ότι ήταν ο συντάκτη ενό ψηφίσματο και κυρίω ενό άρθρου ενό ψηφίσματο, το οποίο ζητούσε να κοπούν χρήματα από τη χώρα του. Είμαι σαφή ότι σε θέματα που αφορούν δημοκρατία κτλ. και, τα λοιπά και κράτο δικαίου, ο Ευρωβουλευτή, από τα εργατικά δυστυχήματα, σα λέω μέχρι όλα, οφείλει να παρεμβαίνει στην Κομισιόν και να ζητάει εξηγήσει ή να κάνει ψηφίσματα. Γι' αυτό υπάρχουν. Το επίμαχο ψήφισμα, το οποίο καταδίκασε την Ελλάδα με 330 ψήφους υπέρ και 254 κατά για θέματα καθυστέρηση τη απονομή δικαιοσύνη, τι υποκλοπέ αλλά και καταχρηστικέ αγωγέ σε βάρος δημοσιογράφων, γίνεται αντικείμενο πολιτική σύγκρουση λίγου μήνε πριν από τι ευρωεκλογέ. Και ξαναλέω, να πατάνε σε fake news, γιατί θυμίζω ότι δεν είναι μόνο τα ζητήματα που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα. Είχαμε την κρήμαρεια, είχαμε την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, είχαμε την εργαλειοποίηση μια σειρά ζητημάτων. Όλα τελικά, για να το πω λαϊκά, πάνε κουβά. Αλλά τι έχουν καταφέρει πριν, να κάνουν ζημιά στη χώρα. Καταδικάστηκε η χώρα, η κυβέρνηση δηλαδή, γιατί όταν καταδικάζεται η Ουγγαρία, ουσιαστικά καταδικάζεται η κυβέρνηση του Όρμπαν, εκεί. Γιατί καταδικάστηκε η κυβέρνηση για την υποβάθμιση του κράτου δικαίου, τη δημοκρατία και τη ελευθερία του τύπου. Μεταξύ των υποθέσεων που εξέτασε το Ευρωκοινοβούλιο, οι ευρωβουλευτέ ψήφισαν, ξαναλέω, και ψήφισαν ακόμα και από το Λαϊκό Κόμμα ευρωβουλευτέ που πρόσκειται η Νέα συνομή. Δημοκρατία. Γιατί ψήφισαν, δεν σα διέκοψαν, κύριε Ρωμανά, δεν σα τώρα. Ακούστε τώρα, γιατί είπατε κάποια πράγματα, δεν συμφωνούμε προφανώ. Ακούστε, ακούστε. Καταδικάστηκε λοιπόν η κυβέρνηση για την υποβάθμιση του κράτου δικαίου. Καταδικάστηκε. 330 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της καταδίκης και 250 κατά. Καθένα σε αυτόν τον τόπο γνωρίζει ότι ούτε όλα πάνε καλά στον τομέα του κράτους δικαίου, της δικαιοσύνης. Ε, αντίθετα, εμείς θεωρούμε ως ΚΚΕ ότι έχει ενισχυθεί αυτό που ονομάζουμε κράτος μέσα σε αυτό το σύστημα που είναι στιγμή δικτατορία του μεγάλου κεφαλαίου, των μονοπωλίων και όσων τον εκπροσωπούν.